Τώρα ο Πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, Έφη Κουτσοκώστα, για να τους προσκαλέσει στην εκδήλωση και τυπικά για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι η πρώτη φορά που έχουν επικοινωνία μετά την σφοδρή κριτική που είχαν ασκήσει δύο πρώην Πρωθυπουργοί. Ακριβώς, Εύα, ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε χθες, από ό,τι μαθαίνουμε, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, προκειμένου να τους προσκαλέσει στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή, στην ιστορική έδρα του κόμματος, στη Ριγίλης. Η συνομιλία τους ήταν σύντομη, σε καλό κλίμα, όπως διαραίουν από κυβερνητικές πηγές. Ωστόσο, απάντηση για το αν τελικά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα δώσουν το παρόν στην επετειακή εκδήλωση δεν υπάρχει. Βεβαίως, όπως ανέφερες προλίγου, είναι η πρώτη επικοινωνία που είχαν οι τρεις άνδρες μετά την εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο και τα σφοδρά πυρά που είχε εξαπολύσει και ο Αντώνης Σαμαράς για το σύνολο του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής κυρίως για τα ελληνοτουρκικά. Από τότε, βεβαίως, έχουν γίνει πολλά. Η χρονική συγκυρία που γίνεται αυτή η επικοινωνία είναι επίσης πολύ σημαντική, καθώς έχουν εμφανιστεί τα πρώτα εσωκομματικά σύννεφα με αποκορύφωμα την ερώτηση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα κόκκινα δάνεια, αλλά και την διαγραφή του Μάριου Σαλμά, που μαθαίνουμε ότι ενόχλησε πολλούς. Βεβαίως, Κυριακή κοντή γιορτή, η Παρασκευή είναι κοντά. Θα δούμε τελικά αν θα δώσουν το παρόν οι δύο πρώην. Πάντως, Έφη, αν δεν δώσουν το παρόν οι δύο πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και δύο πρώην πρωθυπουργοί στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το εσωτερικό του κόμματος. Πολύ περισσότερο αφού την πρωτοβουλία, με βάση το γεγονός δηλαδή, ότι την πρωτοβουλία πήρε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να επικοινωνήσει μαζί τους. Λοιπόν, τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Κοντή γιορτή, όπως είπες και εσύ.